Καλησπέρα σας, είμαστε Mr. Bright and the Magpie και αυτό είναι ένα ακόμη vlog. Είμαστε στον ψόφο, όπως βλέπετε χιονίζει. Έχουμε έλθει από τη Σιβηρία, όπως βλέπετε. Και ακριβώς από πίσω μου είναι τα ερείπια, δυστυχώς, της Ελευσίνας. Βρισκόμαστε στην Ελευσίνα και υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος που έχουμε έλθει. Σήμερα είναι 6 του Φλεβάρη και αυτό έχει σχέση λίγο με το τι διαδραματίστηκε πριν 2 μέρες αυτήν εδώ την περιοχή. Σήμερα θα το πάμε λίγο πιο δημοσιογραφικά. Στην παρέα μαζί μας έχουμε την Ελένη μας. Hello! Ψόφεν, ο άνθρωπος από τη Σιβηρία. Πολύ κρύο σήμερα. Ναι. Χιόνι. Δεν μασάμε, είμαστε strong, όπως πάντα. Ναι. Για όλα τα φαινόμενα, τα καιρικά και τα μεταφυσικά. Έτσι. Ξεκινάμε από τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνος, διότι όποιος έχει δει το πρώτο vlog μας, μάλιστα, το οποίο τραβήξαμε εδώ, αν δεν το έχετε δει, σας βάζω το link εδώ πέρα να πάτε να το τσεκάρετε. Όταν είχα μπει μέσα, όπου είναι το ιερό του Πλούτονα, σε κάποια φάση θα δείτε ότι αγγίζω κάποιες πέτρες, υποτίθεται εκεί του ιερού, και νιώθω περίεργα και το λέω κιόλα ότι ένιωσα σαν να υπάρχει μια περίεργη δόνηση, σαν να νιώθω μια ζέστη, να πηγαίνει κάτι παλμικά από κάτω, και εντελώς νοητά είδα μια τεράστια σαν καταπακτή όπου οδηγούσε σε ένα τούνελ που πήγαινε όλο ευθεία προς τα κάτω. Κατέβαινες σε κάτι σαν σκαλοπάτια και έφτανε σε ένα πράγμα σαν τεράστιο σπήλαιο, το οποίο είχε 2 σαν πιο μικρές σύραγγες, δεξιά και αριστερά, και ότι ένιωσε ότι κάτι θα έβγαινε από εκεί, οπότε κατευθείαν επανήλθα. Βέβαια αυτό έχει πολύ σημασία που λέω, διότι η Ελένη μας στο Άκυρο μου εκμνηστηρεύτηκε μια περίεργη ιστορία που έμαθε ότι έχει συμβεί εδώ σε αυτό το μέρος. Ναι, όλο τυχαίως εχθές από κάποιο φίλο, ο οποίος είναι και συγγραφέας, δεν λέμε ονόματα. Μου είπε το εξής, ότι την ώρα που έβγαινε ο ιεροφάντης για να εκτελέσει κάποια ιεροπραξία, συναντιόταν με έναν άλλον ιεροφάντη, εδώ είναι όλο το κλου της υπόθεσης, από τον κάτω κόσμο, όχι τον άδειο όμως, από την κούφια γη. Συναντιόντουσαν σε κάποιο άλλο επίπεδο, μεταφυσικής πάντα πλευράς, γιατί αυτό εξετάζω εγώ συγκεκριμένα, και μιλάγανε για το τι θα πράξουνε οι υγιεινοί. Μάλιστα. Δηλαδή του έδινε οδηγίες ουσιαστικά, σαν χρησμό ας σαν πούμε, χρησμό, ναι. Και ο ιεροφάντης στη συνέχεια το εξιστορούσε όταν ανέβαινε στο πάνω επίπεδο. Στους μοιημένους και στους γηίνους, δηλαδή στους απλούς θνητούς. Εντάξει, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι αυτό το περίεργο που λέω με τη συγχρονικότητα, ότι μπορεί ας πούμε εμένα να μου ήρθε από το πουθενά αυτό όταν βρέθηκα στον χώρο, και αμέσως σε μια άκυρη στιγμή εμφανίζεται η Ελένη και λέει ναι, είναι επιβεβαιωμένο, έμαθα αυτό και αυτό, ότι γινόταν όντως στην αρχαιότητα αυτό το πράγμα. Τυχαίο? Καθόλου. Δεν νομίζω. Θα προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω. Κάποια στιγμή όταν φύγαμε την προηγούμενη φορά από τον αρχαιολογικό χώρο, είχαμε κατηφορήσει προς τα πέρα και είδαμε ένα άλλο εκκλησάκι, το οποίο ήταν χτισμένο κλασικά όπως όλα στα ερείπια αρχαίου ναού, και αυτό ήταν πολύ λυπηρός ο γεγονός, γιατί βρήκαμε και ακαθαρσίες. Ναι, είχαν αφοδεύσει επάνω στους κίονες τους αρχαίους, οι οποίοι ήταν σπασμένοι και εξαπλωμένοι γύρω-γύρω από το εκκλησάκι. Ρηκτό. Θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά, γιατί όπως περάσαμε εκείνη την ημέρα, ένιωσα ότι αυτό πρέπει να ήταν κάποιο είδους ιερό, μάλλον της Αφροδίτης, δεν ξέρω για ποιο λόγο μου είχε κολλήσει αυτό. Το είδατε το εκκλησάκι? Φημολογείται ότι η τρύπα αυτή από που μπαινόβγαιναν οι ιεροφάντες βρίσκεται από κάτω από το εκκλησάκι. Υπάρχει κάτι σαν καταπακτή και το έχουν φράξει. Τώρα αλήθεια ψέματα, άγνωστο. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει ένα ωραίο τσιμέντο. Βλέπετε καναγκίωνα, τους πήρανε.
Πώς κολλάνε τώρα αυτά τα πράγματα. Είναι από το αρχαιονό. Εντάξει. Ντροπή. Αυτό είναι η ιεροσυλία και από τις δύο απόψεις. Και από την αρχαιολογική άποψη, αλλά και από τη χριστιανική. Δεν κολλάνε πουθενά. Εμένα με λείπει πολύ αυτό το γεγονός. Εγώ βλέπω ότι λείπουν όλοι οι κοίωνες από εδώ κάτω και βλέπω ότι το τσιμεντώσαν. Τι απέγιναν οι κοίωνες. Τις πετάξανε. Τους πήραν, τους πετάξανε. Ποιος ξέρει. Μπορεί να τους πουλήσανε. Ναι. Σε καμία ιδιωτική συλλογή. Κρίμα. Εδώ οι υπόλοιποι κοίωνες. Πού είναι. Εδώ είχε κάτι τεράστιους κοίωνες, σπασμένους, ξαπλωμένους. Πολλούς. Και έχουν μείνει μόνο αυτά τα δύο κομματάκια. Τους πήραν. Και το τσιμεντώσανε όλο. Πάει ο ναός. Βλέπεις ποιο είναι το περίεργο. Ότι τα ρωμαϊκά, τα τουβλάκια και τα τέτοια τα έχουν αφήσει. Μόνο τα αρχαία, τα ελληνικά, πήρανε. Κοίτα. Αυτά δεν τους ενοχλούνε. Πώς νιώθεις πάλι. Άσχημα, ε. Είναι η ίδια αίσθηση με την άλλη φορά. Καταρχήν μυρίζει απέσια, παιδιά, η εκκλησία. Δεν ξέρω γιατί. Τι μυρίζει. Μυρίζει, δεν ξέρω, κάτι σαν ψαρίλα μυρίζει. Oh. Καμία σχέση δηλαδή με μυρωδιά εκκλησία. Εμένα μου βγάζει μια μυρωδιά αμμονίας, να το πω χαριτωμένα. Δεν ξέρω. Και έχει πάλι την κακιά ενέργεια που με το που μπαίνεις μέσα νιώθεις ότι κάτι σου πιέζει το κεφάλι. Σαν την άλλη φορά. Κοίταξε να δεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε σε χριστιανικό ναό πρέπει να είναι όλα ρόδινα και κάθος πρέπει. Καταρχάς εδώ έχουν γίνει βανδαλισμοί πολλών λογιών. Που δεν και θα ο πιο έπρεπε. Πρόσφατος αυτός. Δεν θα έπρεπε. Όλο αυτό συνθέτει στο να μην είναι έτσι όπως θα έπρεπε. Κατ' εμέ είναι λυπηρό το γεγονός σε αυτά που συμβαίνουν και στους αρχαιολογικούς και στους χριστιανικούς. Πρέπει να ξεχωρίσουν το δηλαδή, στάρι με το... Την ήρα από το στάρι. Θα ήταν κακό δηλαδή να αναστηλώναν εδώ το ναό και να παίρναν το εκκλησάκι να το βάζανε δίπλα. Τι ενοχλούσε. Δεν ξέρω, η κακία γιατί? Του κόσμου και η αμορφωσιά πάνω απ' όλα. Αυτό, γιατί, τι ενοχλεί, ας υπάρχουν δύο. Και δύο ναοί. Αυτά να έρθουν δύο... οι πιστοί και στο ένα και στον άλλο. Για ποιο λόγο αυτός ο βανδαλισμός και αυτή η κακία. Τα πήραν όλα, τα σπάσανε, τσιμεντώσαν όλο τον τόπο. Από την παιδεία ξεκινάνε. Ακριβώς. Όλα, την ανύπαρκτη. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα και από μένα. Οι κοίωνες που υπήρχαν εδώ λοιπόν έχουν φύγει. Πού πήγαν? Αν πήγαν σε κάποιο φυλασσόμενο χώρο, έχει καλώς. Αν όχι, είναι κρίμα να πετάμε την ιστορία μας στα σκουπίδια για μια ακόμα φορά. Τώρα θα μου πεις το πρώτο σημείο που το λέω, το τελευταίο. Δεν υδρώνει κανένας το αυτή. Εμείς είμαστε απλά εδώ να παρατηρήσουμε και να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Ένα συμπέρασμα το οποίο έβγαλα είναι ότι ο χώρος είναι επιμελώς ακατάστατος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα τα αρχαία απομεινάρια, από τις πιο παλιές πέτρες μέχρι και τις ρωμαϊκές, είναι τόσο πολύ διασκορπισμένο στο χώρο, λες και το έκαναν επίτηδες να μην μπορείς να βγάλεις άκρη για το τι υπήρχε εδώ. Δηλαδή κάποιος τα πήρε και τα σκόρπισε στο χώρο επίτηδες. Μπορεί να έχει γίνει σκόπιμο αυτό για να εξαφανιστεί, για να αποσυντεθεί οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να υπήρχε αν συνέτεθες όλα τα κομμάτια του αρχαίου ναού. Μπορεί να έχει βάση αυτό. Αυτό που νιώθω εγώ εδώ είναι κάτι άσχημο, κάτι βαρύ και πολύ, δεν ξέρω, κακό να το πω. Σαν λυπημένο, σαν εκτός από το ότι βλέπω την κατάντια έτσι των αρχαίων στο πιο ιερό μέρος της αρχαίας Ελλάδος. Ο κόσμος αγνοεί. Είναι πολύ λυπηρό και σαν εικόνα και σαν ενέργεια. Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα εδώ, έχουμε εισέλθει στην παραλία της Ελευσίνος. Και επίσης, όπως βλέπετε, εδώ έχουν αλλάξει το χρώμα των φωτών. Έχουν βάλει παντού κόκκινα. Λες και εισέρχεσαι σε κάποια περίεργη περιοχή που δεν ξέρω. Εμένα μου βγάζει κάτι λίγο σπούκι, λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, αυτά για τα φώτα, θα σας πω σε λίγο τα υπόλοιπα. Μυστήρια μετάβασης. Μυστήρια μετάβασης και 2023 έλευσης με το ύψιλον σαν βιρωμαϊκό. Το 5 δηλαδή. 5. Το 5. Mysteries of Transition, έτσι.
Όπως βλέπετε, έχουμε έλθει στην παραλία της Ελευσίνας. Εδώ έλαβε χώρα η τελετή έναρξης για το Έλευσης 2023, όπως είδατε και τις σημαίες πιο πριν. Για όποιον δεν ξέρει, η πόλη της Ελευσίνας έχει επιλεχθεί για το 2023 ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και έτσι λάβαν χώρα κάποια δρόμενα, επιτοπλίστων καλλιτεχνικά. Βασικά έχουν ξεκινήσει περίπου από τα τέλη του Αυγούστου, εκεί Σεπτέμβρη. Στις 4 του Φλεβάρη, πριν 2 μέρες δηλαδή, έγινε και η τελετή έναρξης, η οποία τελέστηκε στον χώρο αυτόν. Τώρα θα μου πείτε πού, στο νερό? Ναι, φυσικά. Μπορείτε να ανατρέξετε, να δείτε το βίντεο στο YouTube. Εδώ ξεκίνησε μία σαν πομπή, ας πούμε, με κάποια πλοία, κάποιες βαρκούλες κτλ. Όπου στη συνέχεια βγάλανε από τη θάλασσα ένα πράγμα το οποίο το είπανε καλλιτεχνικά σαν φάλαινα. Τέλος πάντων, ήταν κάποια πολύ περίεργα πραγματάκια. Θα σας πω σε λίγο όμως περισσότερα γι' αυτά. Όπως βλέπετε, έχουμε αλλάξει τώρα τοποθεσία. Χίλια συγγνώμη, αλλά αυτό το αγιάζει. Ήταν τόσο παγωμένο, μοιράμε, με θέρισε, δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω. Θα μου πείτε, είστε τόσο τρελοί και βγαίνετε με τέτοιο κρύο έξω? Ναι, και νομίζω ότι αξίζει που ήλθαμε σήμερα. Τώρα, αυτά που θα σας πω είναι η προσωπική μου άποψη και το πώς εγώ βλέπω όλη αυτή την κατάσταση. Δεν πάει να πει ότι πρέπει να το δέσετε, έτσι. Όπως είπαμε, οι απόψεις διείστανται, οπότε καλό είναι να υπάρχει και μια κουβεντούλα. Η όλη τελετή της έναρξης, εμένα προσωπικά, μου φάνηκε σαν τελετή, κανονική τελετή. Ξεκινώντας από την αρχή, βλέπουμε κάποια πλοιάρια τα οποία κουβαλάνε κάποιους μουσικούς, οι οποίοι παίζουν χάλκινα πνευστά. Η δε μουσική υπόκρουση καθ' όλη την διάρκεια της τελετής είναι αρκετά ενοχλητική, μπορώ να πω, στα δικά μου αυτιά, σίγουρα και πολλών άλλων. Θα ακούσετε πέρα από τα πνευστά και κάποιους περίεργους υπόκοφους ήχους, σαν ο ήχος του μπάσου αυτού να έχει αναστραφεί. Εμένα είναι προσωπικά που μου αρέσουν οι μπάσοι ήχοι, ο συγκεκριμένος μου δημιουργούσε μια κατάσταση ανυπόφορη στα αυτιά μου. Όλη η μουσική γενικά σε βάζει σε ένα πολύ περίεργο mood. Βγάζει κάτι πολύ αρνητικό. Με το που αρχίζει, νομίζω ότι ξεκινάει μία πομπή για κηδεία, ας πούμε. Δηλαδή, καμία σχέση με κάτι φινετσάτο ή κάτι που να παραπέμπει, ας πούμε, στην αρχαιότητα. Προχωρώντας όλο αυτό, βλέπουμε κάποιους μουσικούς, πάλι με τα χάλκινα, οι οποίοι φωτίζονται με κόκκινο χρώμα. Ξέρετε, το κόκκινο χρώμα παραπέμπει λίγο σε κάτι έτσι μυσταγωγικό, τελετουργικό, όχι όμως θετικό. Τα ίδια κόκκινα φώτα τα είδαμε και στο ΕΜΠΑ εδώ της παραλίας. Τι σύμπτωση, ε! Και επίσης οι σημαίες που γράφανε το σήμα του Έλευσης 2023 ήταν κατά το ίμιση κόκκινες. Τώρα, σίγουρα κάτι συμβολικό εμένα μου βγάζει προσωπικά. Αν οποιοδήποτε καταλαβαίνει κάτι περισσότερο ή γνωρίζει κάτι, ας το γράψει στα σχόλια. Προχωρώντας, βλέπουμε ότι ανεβάζουν ένα αντικείμενο, στη συγκεκριμένη περίπτωση μια τούμπα. Η τούμπα είναι ένα μπάσο πνευστό, χάλκινο όργανο, το οποίο μετά το παίρνει ο μουσικός και υποτίθεται ότι το παίζει μέσα από το νερό. Εμένα είναι πάλι μου κάνει κάτι τελετουργικό όλο αυτό. Έχει έτσι λίγο την έννοια του βαπτίσματος, ότι κάτι αναδύεται μέσα από το νερό και κάνει κάτι και δημιουργεί κάτι. Στην περίπτωσή μας δημιουργεί μουσική, δεν ξέρω. Πιο μετά βλέπουμε να βγάζουν ένα ακόμη πιο μεγάλο αντικείμενο μέσα από τη θάλασσα, το οποίο αυτοί τώρα το έχουν ονομάσει ως φάλαινα. Τώρα δεν ξέρω εσάς πώς σας φαίνεται. Εγώ εδώ πέρα βλέπω ένα πράγμα που μοιάζει με κράκεν. Δεν ξέρω, με σπέρμα ίσως, δεν ξέρω πώς το βάφτισαν, φάλαινα. Πραγματικά πείτε μου τις απόψεις σας, δηλαδή μου φαίνονται αρκετά περίεργα όλα αυτά.
Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι πάνε και προβάλλουν πάνω στα τμήματα τα μεταλλικά. Το έχουν κάνει δηλαδή σαν video wall, όπου βλέπουμε παραστάσεις οι οποίες βγαίνουν από κάποιον video projector απέναντι. Τώρα, εγώ αυτό που βλέπω συνέχεια είναι κάτι σαν αίματα, ένα κόκκινο υγρό που πάλεται, λιώνει, βγαίνει, κάνει, σε κάποια φάση σχηματίζει και ένα πράγμα σαν ματάκι. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να είναι αυτό. Πράγματα έτσι πολύ αλλοπρόσαλα, μετά βλέπουμε κάτι πραγματάκια μικρά, λες και είναι βακτήρια, πως είναι ψυχές, κανείς δεν ξέρει τι είναι. Και σαν να μην φτάνει όλο αυτό, βλέπουμε ακριβώς απέναντι από τα καραβάκια και τα πλοιάρια μία ομάδα από κοπέλες, οι οποίες παρατάσσονται σε ευθεία, αυτές προφανώς είναι ο χορός, και αρχίζουν και τραγουδάνε. Στην αρχή λένε κάτι στα αγγλικά, πιο μετά τραγουδάνε στα ελληνικά. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι οι στολές τους. Βλέπουμε ότι κάποιες κοπέλες φοράνε ένα πράγμα σαν καπαρντίνα από αυτές και καλά τις αδιάβροχες που φοράνε τύπου οι ψαράδες ή οι ναυτικοί. Είναι κάτασπρες, έχουν εδώ πέρα μια λεπτομέρεια κόκκινη, δηλαδή λες και τι να πω, είναι το μυαλό μου, εμένα μου βγάζει, λες και κάποιος έχει κάνει μια τομή και είναι υποτίθεται το αίμα ας πούμε, που φαίνεται από την τομή και κάτω στο τελείωμα της κάπας βλέπουμε πάλι κόκκινο χρώμα. Οι υπόλοιπες κοπέλες έχουν κατακόκκινες φορεσιές και επίσης έχουν και κουκούλα. Τώρα, με τις γνώσεις που έχω, αυτό μου θυμίζει όλο τελετουργική ενδυμασία κάποιου είδους στοάς. Και το θέμα είναι ότι είναι και όλες οι ίδιες. Έχουν ακριβώς το ίδιο χρώμα κραγιών, κόκκινο πάλι. Επίσης, βλέπουμε ότι κάνουν και κάποιο είδους περίεργες κινήσεις, οι οποίες πάλι παραπέμπουν σε τελετουργικό. Τις βλέπουμε εδώ πέρα, οι οποίες είναι έτσι, με τα χέρια προς τα πάνω και είναι, λες και κάτι καλούν. Φυσικά, στο τμήμα το ελληνικό του τραγουδιού, ακούμε ξεκάθαρα ότι φωνάζουν πολλές φορές «Κοιμήσου Περσεφόνη, κοιμήσου Περσεφόνη» και μετά αμέσως φωνάζουν «Σε περιμένουμε να βγεις από το νερό». Και πιο μετά, αφού κάνουν και αυτό το είδους επίκλησης με τα χέρια, λένε «Σηκώνομαι, ανεβαίνω, εμφανίζομαι». Τι δηλαδή περιμένουν να βγει από το νερό και τι σηκώνεται, ανεβαίνει και εμφανίζεται. Επίσης, καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής, ακούμε και τον εκφωνητή λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν συνάδουν, δεν έχουν σχέση δηλαδή μεταξύ τους. Επίσης, επαναλαμβάνει κάποιες προτάσεις, όπως το «θέλει χρόνο για να δεις αυτό που δεν φαίνεται». Αυτό νομίζω το λέει πάνω από 5 φορές. Επίσης, πολλές φορές λέει ότι τώρα διανύουμε την περίοδο του σκότους, όπου η κόρη, η Περσεφόνη, βρίσκεται στον Άδη. Τώρα τι να σας πω, αυτά που σας λέω τα βλέπετε και στις εικόνες, δεν τα βγάζω από την κοιλιά μου προφανώς, το βίντεο είναι εκεί, μπορεί ο καθένας να πάει να το δει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Σε όλη τη διάρκεια της τελετής δεν εμφανίστηκε τίποτε που να έχει σχέση ούτε με την αρχαιότητα, ούτε με την ιστορία, την μετέπειτα της Ελευσίνας. Τώρα, επειδή είμαι λίγο μαμούνη και όταν βλέπω τέτοια περίεργα πράγματα έχω μια τάση να ψάχνω περισσότερο τη λαγουδότρυπα, πήγα και έψαξα στα βιβλία μου τα αρχαία, ας πούμε. Μου έκανε εντύπωση η ημερομηνία που έγινε η τελετή έναρξης, διότι βλέπω ότι συμπέφτει με τα ανθεστήρια. Και επίσης ήταν και πανσέλινος το συγκεκριμένο βράδυ. Τα ανθεστήρια είναι μια αρχαία γιορτή των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων, όπου γιορτάζανε ουσιαστικά την αναγέννηση και τους νεκρούς, διότι μπαίνουμε σε μια σειρά προς την Άνοιξη, ουσιαστικά όπου θα ξανανεύει η Περσεφόνη και όλοι γνωρίζετε τι επακολουθεί. Κατά την τρίτη μέρα των ανθεστηρίων, αφού τελείωναν όλοι οι πανηγυρισμοί και το στόλισμα των λουλουδιών κτλ., υπήρχε μια άλλη γιορτή, αρκετά σκοτεινή, η οποία λεγόταν Χήτρη. Και βγαίνει από τις χύτρες που τοποθετούσαν τα κόλυβα. Ω ναι, τα κόλυβα τα φτιάχνανε από την αρχαιότητα, παρακαλώ, και τα χρησιμοποιούμε και εμείς μέχρι και σήμερα, εννοείται, για να τιμήσουμε τους νεκρούς. Οπότε γεμίζαν αυτές τις χύτρες με κόλυβα και τις προσέφεραν στον θεό Ερμή, τον ψυχοπομπό, τον χθόνιο Ερμή, δηλαδή που έχει σχέση με τους νεκρούς και τον κάτω κόσμο.
Αυτό βέβαια γινόταν για έναν λόγο. Διότι υποτίθεται ότι εκείνη την ημέρα ήταν ελεύθερα όλα τα πνεύματα των νεκρών να περιφέρονται στη γη ανάμεσα στους ζωντανούς και επίσης μπορούσαν να βγαίνουν και διάφορα χθόνια όντα, κακοδαίμονες ή δαιμόνια κακά, όπως θα το λέγαμε σήμερα, τα οποία κάνανε ζημιές, βεβηλώνανε σπίτια, βεβηλώνανε ναούς και γι' αυτό το λόγο τότε τους ναούς τους κλείνανε, δεν λειτουργούσανε καν. Τώρα πώς συνδέεται όλο αυτό με την τελετή έναρξης, ναι. Δυστυχώς την ημέρα που έγινε η συγκεκριμένη τελετή, αν δεν κάνω λάθος τους υπολογισμούς μου, πέσαμε στην ημέρα των Χήτρων. Κατά τα ανθεστήρια υποτίθεται ότι καλούσαν τον Διόνυσο να έλθει από την θάλασσα σε ένα άρμα που το τραβάγαν οι Σιλινοί. Εγώ πάντως στη συγκεκριμένη τελετή δεν είδα τίποτε που να έχει σχέση με τον Θεό Διόνυσο. Το μόνο που είδα είναι ότι καλούσανε κάτι και μήπως βρήκανε την τέλεια συγκυρία να γίνει αυτό μέσω της Πανσελίνου και μέσω της ημέρας των Χήτρων. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Αν οποιοδήποτε ξέρει κάτι περισσότερο, ας μας γράψει. Και ένα τελευταίο, ένας αγαπημένος μου καλλιτέχνης, ο B.T. Foxmoor, τον active member, για όσους είναι της ηλικίας μου έστω, σίγουρα θα τον ξέρετε. Εδώ και κάμποσους μήνες, κάθε πρώτη του μηνός, ανεβάζει και από ένα κλειδί, δηλαδή ένα τραγούδι. Για τον Φλεβάρι ανέβασε τον Όξο, όποιος θέλει μπορεί απλά να μπει στο κανάλι των active member και να το ακούσει. Το τραγούδι αυτό σε κάποια φάση αναφέρει τους Χήτρους και τα ανθεστήρια. Τι να πω, και αυτό ήταν τυχαίο. Είπαμε, τροφή για σκέψη υπάρχει πάντα. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας αποδείξω τίποτε. Χρειάζεται φαντασία και ανοιχτό μυαλό. Καταρχάς εδώ πέρα που βρισκόμαστε δεν είναι τίποτα ωραίο, τίποτα όμορφο. Κάτι δεν μου κολλάει. Όπως και τα χρώματα που υπάρχουν ακόμα τώρα όσον αφορά σημαίες και τα φώτα που βρίσκονται στον δρόμο ακόμα είναι κόκκινα. Άμα βρισκόμαστε σε καμιά άλλη πόλη ευρωπαϊκή θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε στον δρόμο με τα σπίτια. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν είναι αυτό που μας παρουσιάζουν, είναι κάτι άλλο πιο βαθύ. Όσοι θέλουν να καταλάβουν και όσοι είναι μοιημένοι οι γνώστες, σίγουρα το καταλαβαίνουν. Τώρα από μεταφυσικής άποψης, η ημέρα το 5 σηματοδοτεί κάτι. Σαφώς επαναλαμβάνουν λέξεις και φράσεις τις οποίες, αν κάποιος τις επαναλαμβάνει συνεχόμενα, ανοίγει κάποιες πύλες. Τώρα βέβαια σας πάω πολύ βαθιά και κάπου αλλού. Επίσης είναι βασικό να πούμε ότι κάνανε την έναρξη η μέρα Πανσελίνου. Η μέρα Πανσελίνου ανοίγουν πάλι πύλες ενεργειακά, κυκλοφορούν διάφορες οντότητες. Και ειδικά σε ό,τι έχει σχέση και με το νερό, γιατί τελέστηκε εντός των υδάτων. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν πίσω από όλο αυτό που φαίνεται ας πούμε αρνητικό κρύβεται και κάτι θετικό. Τώρα σας μπέρδεψα, έτσι. Το μόνο που μπορώ να προσθέσω στην όλη αυτή μυστηριακή κατάσταση που υπάρχει στην Ελευσίνα, γιατί υπάρχει παιδιά, είτε θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι, εμείς εδώ το ζούμε. Η μία από τις δύο σημαίες στα ελληνικά αναφέρει μυστήρια μετάβασης. Τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ? Δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε εσείς. Να είστε βέβαιοι ότι όλοι μας που ζούμε τη ζωή μας καθημερινά και απλά γίνονται πράγματα πίσω μας τεράστια, για τα οποία δεν έχουμε ούτε γνώση ούτε τίποτα. Είμαστε απλά, ούτε καν θεατές δεν είμαστε. Είμαστε απλά μυρμήγκια. Δεν νομίζω να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Γι' αυτό συνεχίζουμε κιόλας. Ό,τι θέλετε πιστεύετε. Αυτό ήταν το vlog για απόψε. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να το βρήκατε επικοδομητικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Είστε επανειδήν και τσαου! Καληνύχτα!